μέτω που νομίζω ότι θα κάνει πάρα πάρα πολύ έτσι εντύπωση, Διονύση. Είναι μια λιτανία σε 10 Αυγούστου, ντοκουμέντο, βασιλεία τότε στην Ελλάδα. Θα δούμε τους βασιλείς οι οποίοι στα Νάκτορα κατεβαίνουν και προσκυνούν τον Άγιο, τον Άγιό μας, τότε ο βασιλιάς Παύλος, η βασίλισσα Φρυδερίκη, ο διάδοχος τότε Κωνσταντίνος και βέβαια και οι πριγκίπισσες, ήταν 5 πριγκίπισσες Σουηδίας, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, να το δούμε αυτό το χαρακτηριστικό έτσι που το αλλιεύσαμε από το διαδίκτυο. Πάμε. Στην Κέρκυραν, την γοητευτική νήσων του Ιωνίου, έγινε επίσημος πανηγυρισμός της τοπικής εορτής του πολιούχου της νήσου Αγίου Σπυρίδωνος. Η πομπή εξέρχεται από τον ναόν που είναι συνυφασμένος με την ιστορία της Κερκύρας. Στο κέντρο της πομπής ευρίσκεται το σεπτόν σκήνομα του Αγίου Σπυρίδωνος. Η ονομαστή μουσική της Κερκύρας ευρίσκεται επικεφαλής της πομπής κατά την διάρκεια της διαλεύσεώς της διαμέσου των κεντρικών οδών της πόλεως. Τώρα η πομπή φτάνει στην Σπιανάδα, την γραφική πλατεία της Κερκύρας, με τον ιερόν κλήρον επικεφαλής προηγουμένου του Μητροπολίτου Κερκύρας κυρίου Μεθοδίου. Τον μεγαλοπρεπή θρησκευτικών εορτασμών της Κερκύρας παρακολούθησαν η εκεί ευρισκομένη βασιλική οικογένεια, ισταμένη εις τα προπήλαια του ιστορικού βασιλικού ανακτόρου της πόλεως. Ο βασιλεύς και ο διάδοχος φέρουν στολάς του βασιλικού ναυτικού. Η βασίλισσα και πριγκίπισε φορούν τα τοπικά ενδυμασία της Κερκύρας, ενώ πλησίον των ευρίσκονται εφιλοξενηθεί σε εις Κέρκυραν βασιλική πριγκίπισε της Σουηδίας. Πρώτων βασιλικών ανακτόρων ψάλεται δέησης. Μετά την δέηση, η αυτού μεγαλειώτης ο βασιλεύς ασπάζεται το σεπτόν σκήνομα του Αγίου Σπυρίδωνος. Ακολουθεί η αυτής μεγαλειώτης η βασίλισσα. Και μετά ταύτα προχωρεί και ασπάζεται το σκήνομα του Αγίου ο διάδοχος Κωνσταντίνος. Εις το υποβλητικό αυτό προσκύνημα μετέσχωναν συνεχεία και πριγκίπισε. Το είδαμε εντυπωσιακό, όμορφο, μας γυρίζει πολλά χρόνια πίσω.